Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, ήθελα να σας... Να είστε καλά. Υπάρχει ένα ζήτημα με το θέμα της, μέχρι πόσο πίσω πρέπει να πάμε για τη διερεύνηση των υποκλοπών. Έχει πει το Πασόκ, θα μας τα πει και ο κύριος Καγκαλάκης βέβαια, ότι αν υπάρξουν στοιχεία, αν υπάρξουν θέματα, τότε το Πασόκ θα τα δει. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει ότι το θέμα θα πρέπει να διερευνηθεί μόνο, θα μας τα πει ο κύριος Αμανατίδης. Εσάς, η θέση σας, επειδή υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες από το Κομμουνιστικό Κόμμα, από το 2016 μάλιστα, και νομίζω ότι και πριν από λίγο καιρό υπήρξαν και κάποιες άλλες καταγγελίες που έκανε το κόμμα σας. Πριν κάποιους μήνες, ναι. Πριν κάποιους μήνες, ναι. Δηλαδή είναι και πρόσφατο. Πιστεύετε ότι θα πρέπει στη διερεύνηση της υπόθεσης να πάμε και να πιάσουμε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και αν ναι, πόσο? Κοιτάξτε, καταρχήν βεβαίως πρέπει να διερευνηθούν οι τεκμηριωμένες καταγγελίες που έχει κάνει το κόμμα μας σχετικά με τις υποκλοπές παρακολουθήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Και βεβαίως εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να φτάσει η έρευνα σε όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να αποκαλυφθεί το κύριο που για μας, γιατί η συζήτηση, ξέρετε, γίνεται σε τέτοια ζητήματα και δεν γίνεται στο κύριο, στην αποκάλυψη δηλαδή ενός ολόκληρου θεσμικού πλαισίου που έχει ψηφιστεί, διαμορφωθεί από όλες τις κυβερνήσεις, και σοσιαλδημοκρατικές και συντηρητικές, με ευρωπαϊκούς κανονισμούς, με οδηγίες. Γιατί υπάρχει εδώ μια πραγματικότητα, ότι από το 2003 που είχαμε 350 άρσεις του τηλεφωνικού απορρίτου όλο το χρόνο, σήμερα το 2020 για παράδειγμα τελευταία μέτρηση ήταν 38 την ημέρα. Μπορεί να αφορά βέβαια και θέματα ποινικού, του κοινού ποινικού δικαίου. Ναι, κοιτάξτε, τώρα εδώ πέρα να διαμορφώνεται ένα έδαφος, μιλάμε για νούμερο 100.000 άρσεων τηλεφωνικού απορρίτου με όλο τον τηλεφωνικό τους κατάλογο. Καταλαβαίνετε ότι η διαστάση της παρακολούθησης ξεφεύγει από τέτοια ζητήματα. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση που υπάρχει ένας νόμος του Πασόκ από το 1994, 28 ολόκληρα χρόνια, που στο όνομα της εθνικής ασφάλειας παρακολουθούνται και γίνονται συγκεκριμένα αυτή η φάμπρικα. Και ταυτόχρονα υπάρχουν ψηφισμένοι νόμοι, για παράδειγμα των προσωπικών δεδομένων το 2019 που είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Μέρα 25, που προέβλεπε γενικευμένο και συστηματικό φακέλωμα, όπως επίσης το γεγονός ότι στην Ευρωβουλή Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ψηφίσαν όλοι τους μαζί τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό που νομιμοποιεί την παραγωγή, εμπορία και διακίνηση κατασκοπευτικού λογισμικού. Σαν το Πρέντατο. Πήγα το Πίγκασους, το Πρέντατο, το Χρυσαόρης και άλλα. Άρα λοιπόν υπάρχει εδώ μια κατάσταση. Ή να θυμίσω ότι για παράδειγμα η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων έχει ψηφίσει και το νέο ποινικό κώδικα που υποβάθμισε από κακούργημα σε πλημέλημα την υποκλοπή των επικοινωνιών. Ή για παράδειγμα όρισε ότι η άρση του απορρίτου θα γίνεται αποκλειστικά από τον εισαγγελέα της ΕΕΠ. Την ΕΕΠ τώρα που δικαίως κάνει κριτική, αλλά εδώ έχουν βάλει όλοι τους το χεράκι σε αυτή την κατάσταση. Ή για παράδειγμα το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έφερε το Μάρτιο του 2021 τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή για την κατάργηση της υποχρέωσης ενημέρωσης του στόχου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρακολούθησης, εφόσον η άρση απορρίτου έχει γίνει με την επέκληση λόγω εθνικής ασφάλειας. Αυτή την τροπολογία την έχει στηρίξει και το ΠΑΣΟΚ, που σήμερα δικαίως διαμαρτύρεται για την παρακολούθηση του επικεφαλής του. Σταλούζεται δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ που έχει ψηφίσει όλο αυτό το πλαίσιο. Λέμε, κύριε λοιπόν, Παπαδάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Επομένως, εσείς τώρα θα ψηφίσετε υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση της εξεταστικής? Και σε ποιο, αυτό μας ενδιαφέρει είναι το χρονικό διάστημα. Εσείς θα ζητήσετε να γίνει από πότε? Εμείς, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, βάζετε θέμα και πλαισίου γενικότερο που υπάρχει, αλλά και το τι γίνεται και με τις καταγγελίες που κάνατε εσείς. Άρα, να πάμε από το 16, ας πούμε, που είχαμε την πρώτη καταγγελία από εσάς. Σίγουρα πρέπει να πάμε τουλάχιστον από το 16, και εμείς λέμε σε οτοδήποτε χρόνο χρειαστεί για να μπορέσει να αποκαλυφθεί αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Ωραία. Άρα, θα υπερψηφίσετε κι εσείς. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η τελική πρόταση, γιατί ακόμα η κατάσταση δεν έχει ξεκαθαρίσει. Και βεβαίως εμείς εξετάζουμε και το
και το ενδεχόμενο να καταθέσουμε δική μας ξεχωριστή πρόταση. Κύριε Παπαδάκη, ο κύριος Αμανατίδης ήταν ξεκάθαρος. Όπως και το κόμμα του, ζητάνε εκλογές και μάλιστα από το Δεκέμβρη. Το Πασόκ έχει εκφράσει τη θέση ότι εάν αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόορη προσφυγή στην κάλπη, το θέμα απλώς θα είναι ένα ακόμα θέμα από αυτά τα οποία θα συζητηθούν στην προεκλογική περίοδο. Άρα δεν θα δοθεί σημασία που πρέπει και μπορεί να μην υπάρξει διερεύνηση. Η θέση του κόμματός σας για πρόορες εκλογές ποια είναι? Κοιτάξτε, ήδη είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Επί της ουσίας, ναι, άσχετα. Τώρα, ακόμα δηλαδή και στην ώρα τους να γίνουν. Να μην κοροϊδευόμαστε. Το θέμα είναι. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Να δυναμώσει η πάλη του λαού, η οργάνωση του καθημερινή. Εκλογές εσείς τις βλέπετε, δεν τις βλέπετε? Είναι προφανές. Τώρα το θέμα πότε θα ανακοινωθούν. Συγγνώμη, προφανές ποιο? Να γίνουν ή να μην γίνουν? Προφανές ότι θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Τώρα δεν μπορούμε. Α, δεν ότι θα πάμε σε πρόορη, δηλαδή εκτιμάτε εσείς? Εμείς δεν μπορούμε να πούμε. Είναι στην διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης. Αυτό είναι γεγονός. Λέω εσείς ως κόμμα θέλετε τις εκλογές της πρόορες ή όχι? Ναι, εμείς λέμε ότι ο λαός δεν πρέπει να εγκλωβιστεί στο ζήτημα πότε θα γίνουν οι εκλογές, αλλά να δυναμώσει η δική του πάλη, η οργάνωση του η καθημερινή, να βγουν συμπεράσματα και από την υπόθεση των παρακολουθήσεων, γιατί ξέρετε γίνεται μια προσπάθεια και απόσπασης με τις παρακολουθήσεις. Οι παρακολουθήσεις, η βαθύτερη αιτία τους είναι οι ανταγωνισμοί, η ενεργειακή, η πολεμική, η βιομηχανική, ανάμεσα σε επιχειρηματικούς ομίλους, σε κυβερνήσεις, σε μερίδες της αστικής τάξης. Και στα πλαίσια αυτά βεβαίως η βαθύτερη στόχευση είναι να φορεθούν αλυσίδες στο λαό, να μην παλέψει, να γενικευτεί μια προσπάθεια να αποδεχθεί, να ανεχθεί το μεγάλο αδελφό σε κάθε περίπτωση, να σου πει ότι κοίταξε να δεις, παρακολουθούνται τα πάντα, υπάρχουν μηχανισμοί, οπότε να μην καταγγελθεί αυτό το πλαίσιο, να μην ξυλωθεί, και αυτή είναι η ανάγκη η σημερινή, να υπάρξει και αποκάλυψη και ξύλωμα αυτού του επικίνδυνου και σκοτεινού θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων κομμάτων που έχουν διαμορφώσει, και ταυτόχρονα να πολεμήσει την αντιλαϊκή πολιτική. Εδώ έχουμε μέσα σε δύο μήνες, κύριε Μιχελάκη, 1.000% αύξηση στο ρεύμα, και έχουμε μισθούς 23.5% σε σύγκριση με το 2011 προς τα κάτω. Δηλαδή 23.5% πιο κάτω οι μισθοί από το 2011. Άρα λοιπόν έχουμε μια συζήτηση που μάλιστα ταυτίζεται με την περίοδο που η κυβέρνηση ανακοίνωσε την έξοδο από τα μνημόνια, και γίνεται η γνωστή αντιπαράθεση ποιος άνοιξε και ποιος έκλεισε τον μνημονιακό κύκλο. Το ΚΚΕ ξεκαθαρίζει και νομίζουμε ότι ταυτίζεται με την αίσθηση του κόσμου ότι αυτός ο μνημονιακός κύκλος δεν έχει κλείσει ποτέ. Εδώ είναι το υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ είναι η ενισχυμένη εποπτεία, εδώ είναι τα ευρωπαϊκά εξάμηνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύουν στο ακέραιο, και ακριβώς όλα τα αντιλαϊκά μέτρα αυτά, γιατί γίνεται μια συζήτηση ότι ξέρετε δεν υπάρχει ευρωπαϊκή λύση στο πρόβλημα της ενέργειας, γι' αυτό αντιμετωπίζουμε αυτά που αντιμετωπίζουμε. Όχι, υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική ακριβώς αποφασισμένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν συμφωνήσει όλα τα κόμματα για την πράσινη ανάπτυξη, για το χρηματιστήριο της ενέργειας, για την απολιγνητοποίηση, για όλα αυτά που μας έφεραν ως εδώ με την τιμή χρηματιστηρίου κάθε μέρα και κάθε μήνα σε σχέση με την εμπορευματοποίηση και την απελευθέρωση της ενέργειας. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες λοιπόν που έχουμε φτάσει ως εδώ, και σήμερα ο λαός μας χρειάζεται να δυναμώσει την πάλη του, να οργανωθεί στα σωματεία, γιατί ό,τι καλό είδε δεν το είδε με την εναλλαγή των κυβερνήσεων, είτε σοσιαλδημοκρατικών είτε συντηρητικών, το είδε με την οργάνωση της πάλης του, που κερδίσαν σωματεία, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που χθες είχαμε μια σημαντική απόφαση των εργαζομένων στα πετρέλαια της Καβάλας που δικαιώθηκαν μετά από 6 χρόνια για τις μαζικές απολύσεις που είχαν γίνει στο εργοστάσιο, και τέτοιες μεγάλες νίκες όπως στην Κόσκο και στην Ιφούτ που δείχνουν το δρόμο ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, και ακριβώς με την ενίσχυση του ΚΚΕ είναι η μοναδική πραγματική προοπτική του. Ευχαριστώ.